πραγματικά και μια εκδήλωση που έχει να κάνει με την Φυΐ Γεωργία. Είναι ένας τόπος, είναι ένας τρόπος πραγματικά για να μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικά θέματα στην πρωτογενή παραγωγή, για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχει, η οποία δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση. Επομένως, με όπλο τη τεχνολογία πρέπει όλοι να κινηθούμε, και η παραγωγή αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπουργέ, έχουμε κανένα νεότερο σχετικά με τις αποζημιώσεις? Σήμερα κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή των δύο Υπουργών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία και τυπικά επισφραγίζεται η μεταφορά των χρημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ, ώστε να πληρωθούν όλες αυτές οι προκαταβολές στη ζωική παραγωγή και στην φυτική παραγωγή. Η τροπολογία θα ψηφιστεί 2 Νοεμβρίου και τάχιστα θα υπογραφεί η ΚΙΑ, θα βγει το ΦΕΚ, θα μεταβληθούν τα χρήματα στον ΕΛΓΑ και θα γίνουν πληρωμές όπως ακριβώς είχαμε πει στο χρονοδιάγραμμά μας. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα προχωρήσουν που αφορούν τις κοινοτροφικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά θα εξελιχθούν σε αυτό το διάστημα. Το δεδομένο είναι ένα, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το δήλωσαν και το κράτουν κάθε μέρα, ότι θα βρίσκονται κοντά στους παραγωγούς, κοντά στην Θεσσαλία, για να μπορέσουν να επαναφέρουν την κατάσταση όχι μόνο εκεί που ήταν πριν τα φαινόμενα του Ντάνιελ και του Ηλίας, αλλά και πολύ καλύτερα. Όσον αφορά